ακριβώς σήμερα το πρωί στη Λεμεσόνη συναντήσαμε στο Αλάσια και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι φανταστική και την προηγούμενη φορά που τη συνάντησα είχα τόσο θετική εντύπωση με το που έφυγα και αυτήν τη φορά πραγματικά είναι υπέροχη. Είναι το κάτι άλλο. Και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Γιατί το πολύ σημαντικό είναι όταν σβήνει αυτό το μαγικό φωτάκι της κάμερας, πώς είναι ο άλλος πίσω από τις κάμερες. Η Ερηλένα μας ήρθε μαζί για παρέα και για babysitting. Λέω ότι αφού να έρθεις που να έρθεις, να κάνεις καμιά δουλειά. Λοιπόν, ήταν εξαιρετική και η Ερηλένα στον babysitting, μια χαρά. Η Ερηλένα είναι μεγάλη θαυμάστρια τη Άννα Βύση. Ενώ πηγαίναμε λοιπόν, μου λέει. Παναγία μου, να με αφήσει εύκολα καμιά φωτογραφία μαζί να είναι δεχτή. Λέω ότι. Όχι, φυσικά είναι δεχτή. Λέω ότι έτσι όπω τη γνώρισα και τι προηγούμενε φορέ που είχαμε συναντηθεί. Όχι απλά έβγαλε φωτογραφίε παιδιά μαζί με την Ερηλένα. Τι βιντεάκια έκαναν και έστελνε στην Ονάντη που επίση είναι μεγάλη τη θαυμάστρια. Τι έστελνε τη φιλούθια ότι θα πάει να την βρει στην κακοπετρία. Τι το ένα, τι το άλλο. Τι έπαιζε και η Άννα Βύση με τη Μελίνα κάποια στιγμή. Τι να σα πω. Μπλεκτή. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση γιατί μα είπαν και πάρα μα πάρα πολλά. Προτιμώ. Προτιμώ να αρρωσταίνω. Μα στην καρδιά μου εγώ δεν βάζω φρένο. Από τότε που συνειδητοποίησα ότι έχω μια καλή φωνή, μια ιδιαίτερη φωνή και μπορώ να τραγουδάω, νομίζω ότι αυτό με κατέστησε από τότε έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, έτσι. Με όλες τις αναποδιές που μπορεί να φέρει μια δουλειά, μια καριέρα. Το παιχνίδι των καναλιών, το αν έπρεπε να πάω εκεί, αν έπρεπε να πάω αλλού, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, για μένα όλα ίδια είναι, μέσα στον ίδιο ντορβά που λέμε. Όσες φορές έχω κάνει στην καριέρα μου κάτι που είχε κυρίως κίνητρο τα χρήματα, δεν ήταν οι καλύτερες μου στιγμές. Με τον Νίκο είχα πάντα μια ιδιαίτερη φιλία, η οποία νομίζω ότι αν δεν υπήρχε μουσική, μπορεί και να μην τον γνώριζα καταρχήν. Η μητέρα μου πιστεύω για 2 λεπτά, 2-3 λεπτά, μπορεί να ήταν ένα από τα θύματα. Γιατί δεν ήθελε να φύγει, δεν το πίστευε. Η Σοφία μπορεί να είναι και πιο τρελή από και από τους δυο μαζί, για την οποία είμαι πολύ περήφανη. Κι εγώ και ο Νίκος. Μιλήσαμε λοιπόν για πολλά, για πάρα πολλά. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Ναι, γιατί μας το έκαμε στο ραντεβού το πράγμα. Είναι υπέροχη. Παιδιά, μιλούσαν τόσο ανοιχτά. Πήγαμε και για λίγα λεπτά και μιλούσαμε. Και κάποια στιγμή έβλεπα και την ώρα, γιατί ξέρω ότι έπρεπε να έρθουν και αυτοί πίσω Λευκωσία. Έτσι, όλοι μαζί η ομάδα τους. Και πραγματικά είναι υπέροχη. Sold out η συναυλία η αυριανή. Και έχουν βάλει έξτρα συναυλία και μεθαύριο. Θα τα πούμε όμως όλα σε πολύ πολύ λίγο. Την ευχαριστώ ειλικρινά γιατί δεν δίνει κιόλας συνέντευξης. Το είπε και στο βίντεο. Θα τα ακούσουμε όλα σε πολύ λίγο. Έχουμε τους διαγωνισμούς μας, τα δώρα μας, τα ωραία μας, τα τρελά μας, τα παιχνιδιάρικά μας. Έχουμε το παιχνίδι του χάρη μας το οποίο.